Υπάρχει. Λοιπόν, θέλω να δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα στον κύριο Φαράκλα. Όχι για το μωρό που περιμένει, γιατί πραγματικά μου έκανε τις προσκλήσεις για τα πάρτι των κοριτσιών. Αν τις έφτιαξε. Καταπληκτικά και μπράβο. Μπράβο. Δημοσίως. Μπράβο του. Παρόλα αυτά που περνάει δίπλα σε μία έγκυο, γιατί όχι για τη συγκεκριμένη, γιατί όταν είσαι σε αυτή τη φάση γενικώς λίγο. Γενικώς είσαι κάπως λίγο για μόνο γιατί τα περνάει μόνο τώρα. Γενικώς. Ο άνθρωπος είναι καλλιτέχνης και γρήγορος. Ναι, αλλά και εγώ τη σούπα. Είσαι η πιο βολική πελάτησα που έχει ο Νικόλας ποτέ. Μα πιστεύω πάντα ότι όταν κάτι σε αρέσει, δεν χρειάζεται να ψάχνεις να βρεις το καλύτερο. Είναι αυτό. Δηλαδή, ας το ψάξω λίγο ακόμα. Δεν υπάρχει λόγος. Να ταιριάζει αισθητική. Επίσης, ναι, μια χαρά. Να μην πάρουμε. Γιατί έρχονται και λένε, μήπως να είναι ένα τόνο πιο μπλε, μήπως το γράμμα να είναι λίγο πιο μεγάλο. Αφήστε το γραφίστα να κάνει τη δουλειά του. Θέλω να σου πω κάτι. Από τις τρεις που και δεν υπήρχε λόγος να φτιάξετε διαφορετικές ιδέες για τη μικρή μου. Αλίμονο. Ό,τι σας είπα ότι εκεί θα πέσει κάτω, ξέρει. Και όλοι όσους το έδειξε. Γιατί χθες είχαμε πάει και εμείς ένα παιδικό πάρτι. Πολύ ωραίο. Και επί τη ευκαιρία το έδειχνα για να μου πούν τη γνώμη τους. Και υπήρξε μεγάλος ενθουσιασμός. Α, πάρα πολύ ωραία. Και να δώσουμε κάποια τηλέφωνα. Μπορούν να πάρουν στο κοντρόλ να αφήσουμε κάποια τηλέφωνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη μου. Ευχαριστούμε να είσαι καλά να κάνουμε τέτοια ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε. Το έχει πάρα πολύ με τα κορίτσια. Θα την έχει έτοιμο τη δικιά σας την υφούλα. Είδες πόσο δημιουργικός είναι ένας άντρας όταν περνάει καλά σπίτι του. Ναι, μωρέ Γρηγόρη. Μα αυτό δεν χρειάζεται να το περιμένουμε τώρα στο νιώπατρο ζευγαράκι. Αφού το βλέπουμε σε σένα, μωρέ Γρηγόρη. Α, λίγο είναι. Οι τελευταίες του δημιουργίες σε γυαλί και μάρμαρο και πυλό έχουν συζητηθεί. Ναι, παίζει μεγάλο ρόλο, Ελένη. Μην το συζητάς. Η ηρεμία στην οικογένειά σου. Αυτό, το α και το μ. Πάμε να δούμε και μια και το λέμε τώρα κι άλλο ένα πολύ ωραίο ήρεμο κορίτσι. Περιμένει και αυτή το μωρό της, την Ιβόνη. Και αυτή το δικό της. Οι φίλες της το διοργανώσαν έκπληξη. Στην ανήμερα του Αντωνίου. Του Αντωνίου. Του Αντωνίου. Δεν ξέρω κάπου ο Αντώνιου. Του Αντωνίου. Του Αγίου Αντωνίου Ρέμου. Του Αντωνίου. Βοήθειά μας. Βοήθειά μας μετά από σένα που. Να πάω που. Λοιπόν, τις διοργανώσαν αυτό το πάρα πολύ ωραίο baby shower που είχε επίσης. Αχ, αυτά τα σκυλάκια της Ιβόνης τα οποία τα ντύσανε και αυτά με καπελίνο. Είχε πολύ ωραία κάπκιξ, λεμονάδες. Ήταν πολύ χαρούμενη και φάνηκε γιατί ανέβασε στο Instagram πολλά στιγμιότυπα και ευχαρίστησε θερμά τις φίλες της που της το κάνανε έκπληξη. Κοίτα τη γλυκιά που είναι μου εδώ. Είναι πολύ όμορφη. Με το ριγέτσι και τι όμορφη.